Χαίρετε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είναι προφανής η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να πείσει τους φορολογούμενους να προβούν είτε σε άμεση εξόφληση είτε σε ρύθμιση των οφειλών τους. Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Οικονομικών για τα έσοδα, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να αλλάξει ο νόμος για τη μη έκδοση αποδείξεων και να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους δεν κόβουν αποδείξεις. Αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι τις τελευταίες ημέρες μετά και την αυστηροποίηση των προστήμων έχει βελτιωθεί η εικόνα των επαγγελματιών που κόβουν απόδειξη, καθώς πλέον υπάρχει ο φόβος να βρεθούν με 48 ώρο λουκέτο μέσα στο 15 Αύγουστο. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και γι' αυτό, λίγες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, οι ΔΟΗ έσπευσαν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με όσους δεν πήγαν να καταβάλουν ως τις 29 Ιουλίου το ποσό που αναγράφεται στο εκαθαριστικό του σημείωμα. Σε email που εστάλει στις 9 Αυγούστου αναφέρονται τα εξής, όπως αναφέρει το Βήμα. Αγαπητέ κύριε ή κυρία, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 6 Αυγούστου στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας και σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην τακτοποίησή τους. Μέσω της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για τα στοιχεία της οφειλής σας, να εκτυπώσετε την ταυτότητα οφειλής για την πληρωμή μέσω τραπεζών ΙΕΛΤΑ και να υποβάλλετε αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση. Αν έχετε ήδη τακτοποιήσει τις οφειλές σας, μη λάβετε υπόψη σας το παρόν μήνυμα. Επίσης, αν έχετε την κύρια κατοικία ή την κύρια κατάσταση στις περιοχές που αφορούν σε καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα, μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα. Είναι προφανής η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να πείσει τους φορολογούμενους να προβούν είτε σε άμεση εξόφληση είτε σε ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να προβλέψει, εφόσον κάποιοι μπουν σε ρύθμιση, το τι έχει λαμβάνει ως το τέλος του έτους. Ανησυχία υπάρχει και όσο πλησιάζει η ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του έμφυα, καθώς τα καθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στα τέλη της επόμενης εβδομάδος και η πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής θα επιβαρύνονται με προσάυξηση 0,73% επί του αρχικά οφειλόμενου ποσού, ενώ μέχρι να μπουν σε ρύθμιση ή να τακτοποιήσουν την οφειλή τους, δεν θα μπορούν να εκδώσουν ούτε φορολογική ενημερότητα. Τώρα, σε μια εποχή που το ρευστό αξίζει περισσότερο από χρυσάφι, το ελληνικό κράτος επιμένει να μην επιστρέφει ούτε το νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προσεγγίζει πλέον ο ΦΠΑ που οφείλει το δημόσιο σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, επικλίνοντας τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν τη βασική αιτία που οι υπόχρεοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η λίστα ληξιπροθέσμων χρεών με νέα ονόματα. Τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι μέχρι χθες το ετούμενο ποσό απλήρωτων αιτήσεων που εκκρεμούν ακόμη στις εφορίες όλης της χώρας ήταν 983,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 753,66 εκατομμύρια ευρώ αφορούν αιτήσεις 5.891 επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οι οποίοι αναμένουν τις επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 90 ημέρες. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους στις 42 από τις 111 εφορίες της χώρας κυμαίνεται από ένα έτος και προσεγγίζει ακόμη και τα 5 χρόνια. Αν και ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ έχει αισθητά βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι επιστροφές φόρων πρέπει να γίνονται εντός 90 ημερών ώστε να μην βαρύνεται με τόκους υπερημερία στο δημόσιο, εντούτοις το πρόβλημα παραμένει, αφού ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 294 ημέρες. Θα επανέλθουμε στα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, όμως να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Κιωσέ, τον συνάδελφο και συνεργάτη της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Νίκο, καλό σου απόγευμα, αν και δεν είναι καθόλου καλά τα νέα, πρέπει να πούμε. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο Πεπτοδάσος Κυργίων εδώ από το μεσημέρι. Είναι ανεξέλεκτη. Αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 5 και 2 υπηρεσιακά. Επιχειρούν 5 και 2 υπηρεσιακά, 7 αυτοκίνητα πυροσβεστικά από τη Δράμα Ιδρωφ. Έχει έρθει το περιμετρικό
πατριάρχης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο από την Κομωτινή πριν λίγη ώρα έφτασε εδώ στο Πευκοδάσιο Σκυριών. Είναι ιδιαιτέρως ισχυρή η φωτιά. Από αέρος βοηθητικά, δύο Καναντέρ και δύο Τσιπιτέλ αυτή τη στιγμή κάνουν ρήψεις νερού για να μπορέσουν να ελέγξουν την φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεκτη. Ήδη από τα χείρια, από τα πηγάδια κυνηγίων, ο κυνηγητικός σύλλογος και λοιποί εθελοντές έχουν καταφτάσει στο σημείο περίπου 30 άνδρες για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο Δήμος έχει φέρει αυτή τη στιγμή δύο οχήματα, βρίσκονται για να βοηθήσουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι άνδρες της πυροσβεστικής είναι στο σημείο αυτό. Ο κ. Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, είναι εδώ μαζί μας. Σε λίγο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και μαζί τους, διότι έχουμε και πολλές εξελίξεις. Κύριε Γεωργόπουλε, σας απασχολούμε αυτή την ώρα. Βρίσκεστε στο καθήκον ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ και δύο ώρες και κάτι. Έχει έρθει με όλη τη δύναμή της εδώ πέρα. Τα αίτια δεν είναι γνωστά. Τα αίτια δεν είναι γνωστά και δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όταν δεν είδαμε κανένα, είδαμε τη φωτιά και τρέξαμε για να όλοι κάτι σε εδώ του χωριού, σύντη το σώμα της πυροσβεστικής με όλα τα οχήματα που έχει. Επειδή μιλούμε για το Πευκοδάσος, η έκταση, κύριε Γεωργόπουλε, είναι μεγάλη? Η έκταση είναι μεγάλη και αυτό το κομμάτι τώρα και τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πόσο έχει καεί και τι έχει καεί. Όταν θα κάνουμε έναν απολογισμό στο τέλος, θα ξέρουμε τι ζημιά έχει γίνει. Έτσι. Υπάρχουν και εθελοντές εδώ. Εδώ είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Νίκο, γεγονός είναι ότι φέτος έχουμε πολλές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή ξεκίνησα πρώτα την. Θα κάνω κάτι, αλλά η φωτιά περπατάει. Φυσάει κιόλας. Αν θα φυσούσε με τον τρόπο που εξελίσσεται η φωτιά, δεν ξέρω πού θα έχει φτάσει τώρα. Θα ήταν ανεξέλεκτη. Πάντως να πούμε, Θανάση, ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Να το τονίσουμε αυτό στους κατοίκους που μας βλέπουν. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά είναι... Βρισκόμαστε εδώ. Φωτιά είναι πάνω από το κομμάτι του Πευκοδάσου που είναι που κάνουμε τη... και εμείς όλες τις συγκεντρώσεις. Ναι, κύριε Γεωργόπουλε, να βοηθήσουμε το έργο. Και εμείς όλες τις συγκεντρώσεις. Προς το βουνό, προς το πηγάδια και αγορά. Και έγκυρο πάει. Προς αυτή την πλευρά είναι η κάθοδος της φωτιάς. Ανεβαίνει προς το βουνό. 4 η ώρα οι κάτοικοι του χωριού εντόπισαν καπνούς. 4 η ώρα οι κάτοικοι του χωριού εντόπισαν καπνούς. Και ειδοποιήσαμε, κοινοποιήσαμε. Ασχολούνται με το αντικείμενο. Με όλους τους φορείς, το φυσιολατρικό, το κυνηγητικό. Ναι, το κυνηγητικό, όλους αυτούς, τα παιδιά, όλα τα παιδιά έτρεξαν εδώ. Δεν είναι η πρώτη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή και στην Ψηλή Ράχη είχαμε φωτιά. Όχι, είναι πριν από λίγο καιρό, είχε πιάσει από τη μεριά του Βαδεσπύλου. Ήταν μικρό το κομμάτι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σβήστηκε μέσα. Νίκο, είναι υποέλεγχο η κατάσταση, είναι υποέλεγχο. Τώρα όμως εδώ, επειδή είναι δύσβατο και ανεβαίνουμε συνέχεια βουνό. Θανάση, όχι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μας ενημερώνουν ότι μέχρι στιγμής είναι ανεξέλεκτη η πυρκαγιά, υπό την έννοια ότι δεν έχει μετρηθεί η έκταση στην οποία υπάρχει η φωτιά. Δεν μπορούν μέχρι στιγμής να την ελέγξουν, να την κατασβέσουν. Βοηθητικό στοιχείο μας ενημερώνουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς. Είναι ο καιρός, δεν υπάρχουν άνεμοι. Αυτό το οποίο είναι και. Βλέπουμε και άλλα πυροσβεστικά υδροφόρα, οχήματα κατευθύνονται. Ενδεχομένως θα πρέπει να απομακρυνθούμε λίγο, κύριε Γεωργόπουλε, να βοηθήσουμε στην κατάσβεση, διότι συνεχώς περνάνε οχήματα και από τον Δήμο υδροφόρα. Από αέρος έρχονται δύο Καναντέρ και δύο Τσιπιτέλ, τα οποία συνεχώς κάνουν ρήψεις. 4 αεροπορικά οχήματα τα οποία κάνουν ρήψεις νερού, Θανάση, για να μπορέσει η πυρκαγιά να μειωθεί. Κύριε Γεωργόπουλε. Αυτά τα λίγα και θα δούμε σε εξέλιξη μετά τι μπορεί να γίνει, έτσι, για να μην δεν μπορούμε να συνέχεια να λέμε. Πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει η κατάσταση. Πηγαίνει η κατάσταση και μετά, έτσι. Κύριε Γεωργόπουλε, ευχαριστούμε. Θανάση, είμαστε εδώ με την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Περνάνε πυροσβεστικά οχήματα. Τώρα πίσω μου περνάνε και οχήματα τα οποία έχουν έρθει βοηθητικά ή σκαφητικά από το Δήμο για να ανέβουν μέσα στο Πευκοδάσος Χεργείων και να μπορέσουν να δώσουν λύση με τα χώματα ώστε να σβηστούν
οι φωτιές. Να τονίσω για άλλη μια φορά, επειδή έχουμε δει πραγματικά σύσσωμο το χωριό να βρίσκεται εδώ πέρα. Νεαρά άτομα, άτομα τα οποία γνωρίζουν την περιοχή λίγο μεγαλύτερα, βρίσκονται εδώ, Θανάση, για να μπορέσει ο καθένας με το δικό του τρόπο να βοηθήσει. Και ο κυνηγητικός σύλλογος της περιοχής ήδη βρίσκεται εδώ μέσα στο βουνό. Δύσκολο καλοκαίρι φέτος με τις πυρκαγιές. Έχουμε πολλές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Είναι όλη η περιοχή, Θανάση, από εδώ και πίσω. Όλη η περιοχή από μένα και πίσω αυτή τη στιγμή έχει... Φοβερό. 7 οχήματα της πυροσβεστικής δράμας. Ενδεχομένως δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν πρόλαβα να πάρω νεότερες πληροφορίες αν έχουν έρθει, αν έχουν προλάβει. Αν έχουν προλάβει να έρθουν και οχήματα από την Καβάλα. Ο Περιφερειάρχης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την Κομοτηνή έχει ήδη πριν λίγο φτάσει εδώ στην περιοχή. Αυτό αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα τη συγκεκριμένη φωτιά. Θανάση, μία ημέρα πριν το 15 Αύγουστο. Όσο σε εγρήγορση είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, μία ημέρα πριν το 15 Αύγουστο συμβαίνει το συγκεκριμένο συμβάν. Να σε προς το παρόν. Πάμε τώρα να δούμε κάτι, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες μέρες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του νομού με αντικείμενο θέματα αντιπυρικής προστασίας αλλά και συντονισμού κατάσβεσης στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών. Στη σύσκεψη, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε δασικές περιοχές του Δήμου Παρανεστίου και συγκεκριμένα στην Ψηλή Ράχη και το Μαυροκορδάτο. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο Αργύρης Πατακάκης, σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι πυρκαγιές προέκυψαν από εμπρισμό και προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και τοπικές αρχές και υπηρεσίες πως το φαινόμενο επαναλαμβάνεται για τρίτο καλοκαίρι. Είναι απαράδεκτη η όλη κατάσταση, κυρία Οικονόμου, ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ίδια περιοχή και από τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εμπρισμοί, συντονισμένα και αποδεδειγμένα, διότι δεν μπορεί στο ίδιο σημείο να έχει ταυτόχρονα 3 και 4 εστίες φωτιάς. Προβληματιστήκαμε ιδιαίτερα, καλέσαμε όλους τους φορείς αλλά και τους κτηνοτρόφους για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε. Βεβαίως και δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι, αλλά μια ομάδα κτηνοτρόφων στη συγκεκριμένη περιοχή που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει αναστατώσει και τα επίγεια και τα ενάρια μέσα για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά, για να μην υπάρχει κίνδυνος για ένα ολόκληρο χωριό. Μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι πολύ ανησυχητικά και θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες της περιοχής αλλά και του νομού μας γενικότερα, ώστε να μπορούν να μας ενημερώνουν έγκαιρα και την πυροσβεστική αλλά και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι και ανησυχητικά αλλά και καταστροφικά. Τεράστια ποσά δαπανώνται για ανθρώπους οι οποίοι χωρίς παιδεία, χωρίς σεβασμό, χωρίς ευαισθησία βάζουν φωτιές και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν. Εννοείται τις τελευταίες πυρκαγιές στο Μαυροκορδάτο και στην Ψηλή Ράχη, ναι, συγκεκριμένα. Αυτές συγκεκριμένα, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εμπρισμοί, γιατί είχε ταυτόχρονα σε 2 και σε 3 σημεία εστίες πυρκαγιάς. Μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και πιστεύω ότι η παρουσία όλων των υπηρεσιών, όλων των εκπροσώπων των Δήμων, αλλά και της πολιτικής προστασίας από την περιφέρεια με εντολή του Περιφερειάρχη του κ. Παυλίδη, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε και μια έκτακτη την ερχόμενη εβδομάδα στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα με αυστηρότερα μέτρα όλοι αυτοί που ανεξέλεγκτα, αλλά και χωρίς να σέβονται τίποτε, βάζουν φωτιές. Πραγματικά ενδιαφέρουσες αυτές οι δηλώσεις. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στα της οικονομίας. Τα έσοδα του κράτους καταραίουν και είναι δεδομένο ότι με τέτοια μέτρα δεν υπάρχει προοπτική, ανέφερε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης. Όλα αυτά τα χρόνια βιώνουμε τον παραλογισμό των υπέρμετρων φόρων χωρίς καμία μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ανέφερε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας. Καταρχάς να πούμε καλή Παναγία, είναι βοηθήσει χάρη της, πας και σωθεί η κατάσταση. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που τα έσοδα του κράτους καταραίουν γενικότερα, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες κάποιων να μεταπίσουν για το διαφορετικό. Εξάλλου φαίνεται ξεκάθαρα στον κόσμο η αδυναμία καταβολής και ήταν και αναμενόμενο των υπέρογκων αυτών φόρων που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό μάλιστα με τον αναμενόμενο έμφυα που θα έρθει στις 18 του μήνα.
είναι φυσιολογικό να συμβούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δεδομένη. Όσο αυξάνονται οι φόροι, τόσο θα μειώνεται η εισπραξιμότητα, τόσο θα μειώνεται, θα μειώνονται τα έσοδα του κράτους και θα υστερεί η ανάπτυξη. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, έτσι, είναι λογικά για μια οικονομία, για τη λογική της οικονομίας, ας το πω και έτσι. Μάλιστα. Και για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνουν αυτή την απλή λογική, κύριε Πρόεδρε? Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας. Όλα αυτά τα χρόνια βιώνουμε το παράλογο. Το αυτονόητο ήταν να έχουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα γινόταν μόνο εφόσον υπήρχε ένας σωστός σχεδιασμός. Δεν έχει γίνει. Καμία μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν έχει γίνει. Έτσι, έχουν αποτύχει όλα. Και αν τα βάλουμε και τα δούμε κάτω με την αύξηση των φόρων, θα δείτε ότι υστερεί η ανάπτυξη, σταμάτησαν οι επενδύσεις, δεν γίνονται έργα, οι επιχειρήσεις φεύγουν, οι περισσότερες κλείνουν, οι μικρομεσαίες πλέον αδυνατούν να επιβιώσουν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τότε δεν καταλαβαίνουν τα συμπεράσματα για τον καθένα από τη μεριά του. Έτσι έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά. Ένα πράγμα έχω να πω, ότι η ανικανότητα γενικότερα ενός πολιτικού συστήματος διαχρονικά στη χώρα έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει σήμερα την κατάσταση. Να τονίσουμε επίσης την ίδια ώρα που οι επιχειρήσεις βιώνουν δύσκολες καταστάσεις ότι 1 δισεκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ οφείλει το δημόσιο σε 6.000 περίπου επιχειρήσεις και υπάρχει μεγάλη, θα το χαρακτήριζε έτσι, μεγάλη αναμονή για να αποδοθεί αυτός ο ΦΠΑ. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι οφείλει το δημόσιο αυτή τη στιγμή, κύριε Φυλακτή, και τι οφείλουν οι επιχειρήσεις στο δημόσιο? Δέστε λίγο κάποια πράγματα. Δέστε τι συμβαίνει. Όταν οφείλει το δημόσιο, όλα αμέλη γάλα. Είναι απρόσωπο. Δεν υπάρχει. Στην ουσία στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το δημόσιο είναι απρόσωπο. Καμία ευθύνη των υπουργών, καμία ευθύνη της κυβέρνησης, καμία ευθύνη των γραμματέων και των φαρισαίων μέσα στα υπουργεία, καμία ευθύνη όλων των διευθυντών των οργανισμών. Την ευθύνη την έχουν πάντα οι πολίτες. Όταν οφείλει ο πολίτης, είναι αυτή τη στιγμή με την σπάθη στο λαιμό. Καταλάβατε. Εδώ υπάρχουν ζητήματα. Και ζητήματα, αν θέλετε, ισότιμης αντιμετώπισης του προβλήματος. Δεν μπορεί σήμερα να λέει χρωστάει το δημόσιο και να είναι απρόσωπο. Όχι, υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Το δημόσιο παίρνει ποτέ φορολογική ενημερότητα? Του ζητάνε ποτέ ασφαλιστική ενημερότητα? Πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή το δημόσιο στο δημόσιο? Πόσα χρωστάει στους ιδιώτες? Πόσα χρωστάνε οι οργανισμοί του δημοσίου? Το έχει βάλει κάτω κάποιος να δει τελικά τι έχει γίνει? Δημόσιο παταχτής δηλαδή. Δημόσιο παταχτής θα λέγαμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι το δημόσιο, είναι απρόσωπο. Δεν υπάρχουν αυτοί που το διαχειρίζονται? Δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις υπηρεσίες? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο ιδιώτης? Να στραφεί με διαταγή πληρωμής κατά του προϊσταμένου, παράδειγμα, στον οργανισμό του δημοσίου που δεν του πληρώνει τα οφειλόμενα? Τι φταίει αυτή τη στιγμή, τελικά ποιος φταίει, ο ιδιώτης? Και να σας πω και κάτι ακόμη. Το δημόσιο είναι το καλό παράδειγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν μια ζωή να τον πετάξουμε στον κάλο των αχρήστων οι εγκληματίες και οι παταξίδες. Διότι αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, κύριε Φυλακτέ. Πάντα ο ιδιωτικός τομέας ήταν στο στόχαστρο. Το δημόσιο πάντα ήταν στο απειρόβλητο. Πάντα. Για όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, επιτέλους. Και το τονίζετε αυτό και καλά κάνετε. Ότι είναι διαχρονικό και διακομματικό, θα λέγαμε, το πρόβλημα. Ακριβώς. Διότι έτσι έχει δομηθεί, αν θέλετε, η ζωή στην Ελλάδα. Ολόκληρη κοινωνία ανέκαθεν ζούσε με την έννοια να βρούμε μια θέση στο δημόσιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με όλο το πολιτικό σύστημα να δουλεύει για αυτό το πράγμα και με όλους τους πολίτες να είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την νοοτροπία. Ο ιδιωτικός τομέας, ο τομέας της παραγωγής, της ανάπτυξης, αν θέλετε, πάντα ήταν ο εγκληματικός τομέας. Ακόμη και σήμερα κατηγορούμε τον ιδιωτικό τομέα. Ευκόλως. Λοιπόν, κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση που χρειάζεται σήμερα στο πολιτικό σύστημα θα πρέπει να γίνει επιτέλους και αυτό θα ξεκινήσει μέσα από την κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση πλέον, κύριε Φυλακτή. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εισπραξιμότητα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έτσι, με τις μειώσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στο εισόδημα, πώς θα πληρωθούν αυτοί οι αυξημένοι φόροι? Και μην ξεχνάμε και ένα πράγμα ακόμη, έτσι. Φόρος δεν σημαίνει δίμευση περιουσίας. Αυτή τη στιγμή οι φόροι που ζητάνε από τους Έλληνες να πληρωθούν είναι δίμευση περιουσίας. Εδώ προσκρούει και σε άρθρο του Συντάγματος.
ξέρετε ότι πάνω από 50% φόρος δεν μπορεί να εισπραχθεί. Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις μέσα στο Σεπτέμβριο, κύριε Πρόεδρε? Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Εδώ που συνεχίζει πλέον η κατάσταση με τον τρόπο που συνεχίζεται η οικονομία, όλα πλέον είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείω τίποτε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μέσα σε μια περιοχή με έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, με ό,τι αυτό επισύρει. Έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του Guardian σήμερα σε αντίθεση με το δημοσίευμα του Financial Times. Αν θα δείτε, Financial Times μιλούν για ανάπτυξη. Θα δείτε ότι Guardian του Λονδίνου μιλάνε ότι πλέον στην Ελλάδα αναμένεται ξανά μια τεράστια οικονομική κρίση. Αυτό το πράγμα θα ήθελα κάποιος να το εξηγήσει στο πώς αντιδρά, θέλετε, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Οι μεν υπερθεματίζουν το δημοσίευμα των Financial Times και οι δε τους Guardian. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να ασχολούνται με το τι γράφουν οι ξένοι και θα πρέπει να δουν τα του οίκου μας. Και εδώ τίθενται διάφορα ζητήματα, αν θέλετε, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Έτσι. Εγώ πλέον, κύριε Φυλακτέ, ένα πράγμα έχω να πω. Ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, ο άνθρωπος που μπορούσε να παράξει, ο παραγωγικός ιστός, έχει χτυπηθεί τόσο αλήπητα που σήμερα χωρίς παραγωγικό ιστό πιθανόν να μην υπάρξει και χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλους. Δεν μπορούμε εύκολα να λέμε, ξέρετε, πονάω, κλαίω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να αντέξουμε να πληρώσουμε τους φόρους. Δεν μπορούν να πληρωθούν οι φόροι. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ας και ένας να πει ότι μπορεί να τους πληρώσει. Αυτός που μπορεί να τους πληρώσει, βεβαίως και είναι υποχρέωσή του να πάει να τους πληρώσει. Αυτός που δεν έχει, πώς θα τους πληρώσει, κύριε Φυλάκτε? Την ίδια ώρα δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα ισχύσουν από του χρόνου. Η μία πρόταση που έχει κατατεθεί είναι να μπει νέο ηλικιακό όριο, να οριστεί το 2007. Έτσι, όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα πληρώνει τέλη με βάση τον κυβισμό. Όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη του 2007 θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αερίων ρήπων. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η μεταρρύθμιση αφορά σε τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα ηλικίας 6 έως 9 ετών. Αν μάλιστα θυγούν και τα οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν από το 2007, ο αριθμός όσων επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τα στατιστικά δείχνουν ότι ο στόλος των ΙΧ σε κυκλοφορία γερνάει ταχύτατα. Το 92% των οχημάτων έχει ξεπεράσει την πενταετία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις αρχές του 2013 ήταν στο 86%. Τα οχήματα ηλικίας άνω των 10 ετών αντιπροσωπεύουν πλέον τουλάχιστον το 57-58% του στόλου, έναντι 51% το 2013. Όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχει στην τσέπη εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών, για τα ΙΧ με κυβισμό από 1072 έως 1357 κυβικά εκατοστά γλιτώνουν έως 53 ευρώ οι οδηγοί με οχήματα που εκπέμπουν γύρω στα 90 γραμμάρια ρήπων. Είναι εξαιρετικά σπάνια, αν όχι ανύπαρκτα, καθώς όλα αυτά τα οχήματα ανήκουν στην κατηγορία Euro 4. Επιβαρύνονται οι οδηγοί τα οχήματα των οποίων εκπέμπουν πάνω από 120 γραμμάρια ρήπους. Οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τα 10 ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και τα 150 ευρώ για τα πιο λιπογόνα οχήματα. Για τα ΙΧ με κινητήρες από 1358 έως 1548 κυβικά εκατοστά επιβαρύνονται οι έχοντες όχημα που εκπέμπει πάνω από 140 γραμμάρια. Από τα 160 γραμμάρια και πάνω οι επιβαρύνσεις ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Από τα 1549 έως τα 1738 κυβικά εκατοστά το σημείο καμπής είναι τα 152 γραμμάρια. Πάνω από αυτό το όριο υπάρχουν επιβαρύνσεις. Από τα 1739 ως τα 1928 κυβικά εκατοστά προκύπτουν ελαφρύνσεις ακόμη και για τα οχήματα που εκπέμπουν έως 160 γραμμάρια ρήπους. Από αυτό το όριο και πάνω υπάρχουν επιβαρύνσεις. Στα οχήματα με κυβισμό από 1929 έως 2357 κυβικά εκατοστά οι ελαφρύνσεις είναι σημαντικές ακόμη και για αυτοκίνητα που εκπέμπουν πάνω από 200 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Το σημείο καμπής ορίζεται στα 227 γραμμάρια όριο, αρκετά αυξημένο. Τεχνικά, η ενεργοποίηση του νέου συστήματος είναι εφικτή σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς στο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών υπάρχουν τα στοιχεία για τις εκπομπές αερίων των οχημάτων που έχουν κυκλοφορήσει το διάστημα από το 2007 έως το 2010. Μεγαλύτερες εκπτώσεις στο ρεύμα υπόσχεται η ΔΕΗ αν επιτευχθεί μείωση των απλήρωτων λογαριασμών σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Ειδικότερα,
μαστίγιο και τυράκι για όσους υποστούν διακοπή ρεύματος για απλήρωτους λογαριασμούς. Για πελάτες που προσέρχονται σε ρύθμιση αφού προηγουμένως έχει γίνει διακοπή ρεύματος, θα ζητηθεί να πληρωθεί άμεσα το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο σε 8 δόσεις το μέγιστο. Θα δώσει όμως την έκπτωση 15% που εξασφάλισαν οι συνεπείς εφόσον συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά. Η ΔΕΗ για μία ακόμη φορά ευχαριστεί τους πελάτες της, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά στο ρεύμα που προμηθεύονται. Επιφυλάσσεται πέραν της γενναίας έκπτωσης του 15% σε συνάρτηση με την πορεία εξόφλησης των οφειλών από τους υπολείπους, να εξαντλήσει τα περιθώρια μεγαλύτερης ανταμοιβής στο μέλλον σε όφελος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστεί ακόμη τους πελάτες της, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή της και προστρέχουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους, εποφελούμενοι από την ευνοϊκή ρύθμιση των 36 δόσεων, αναφέρει στην ανακοίνωση. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι στις περιπτώσεις που κάποιοι πελάτες δεν προσέρχονται αυτοβούλως, αλλά αφού η επιχείρηση αναγκάζεται λόγω της παρατεταμένης ασυνέπειας και αδιαφορίας τους να διακόψει την ηλεκτροδότησή τους προκειμένου να γίνει επανασύνδεση, θα καταβάλλεται το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 8 δόσεις κατανότατο όριο. Η ΔΕΗ, εξαντλώντας κάθε περιθώριο καλής θέλησης, θα τους εντάξει στο πρόγραμμα συνέπεια με την έκπτωση του 15% εφόσον στο εξής τακτοποιούν κανονικά τις οφειλές τους. Τέλος, και για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης με αφορμή το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, επαναλαμβάνει ότι η ΔΕΗ δεν θα αυξήσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, το μόνο στοιχείο του λογαριασμού που την αφορά και μπορεί να επηρεάσει. Τα λοιπά στοιχεία του λογαριασμού, όπως ΕΤΜΕΑΡ, δημοτικά τέλη κλπ, δεν αφορούν τη ΔΕΗ και η τιμή τους καθορίζεται από άλλους φορείς. Πάμε τώρα στο νομό Σερών, όπου αγνοείται μια 50χρονη γυναίκα από το Άγιο Πνεύμα Σερών. Οι γονείς της αλλά και οι συγγενείς της παρακαλούν, αν κάποιος την έχει δει, να ειδοποιήσει την αστυνομία, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Από χθες το πρωί αγνοείται μια 50χρονη γυναίκα από το Άγιο Πνεύμα Σερών. Η 50χρονη έφυγε χθες το πρωί από το σπίτι της χωρίς να πει λέξεις στους δικούς της, οι οποίοι μέχρι αργά το βράδυ περίμεναν να εμφανιστεί. Σήμερα το πρωί, βλέποντας οι γονείς της ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι, ειδοποίησαν την αστυνομία και δήλωσαν την εξαφάνισή της. Έφυγε από χθες το πρωί, αλλά οι γονείς της, επειδή δεν το είχε ξανακάνει αυτό το πράγμα, περιμέναν λεπτό με λεπτό. Θα γυρίσει κάποια στιγμή. Όμως ο πατέρας δεν έπαψε να είναι ήσυχος, έψαχνε και μέρα και νύχτα. Σήμερα το πρωί ήρθαν να ανέφεραν και σε μένα κάποιος χωρικός που την είδε. Κινητοποιηθήκαμε όλοι, δηλαδή καμιά 6-8 άτομα κατεβήκαμε να ψάχνουμε. Τώρα μπορεί να μας βλέπει, μπορεί να μας κάνει και να μην φανερώνεται. Η γυναίκα φορούσε μια μπλε φούστα με καφέ παπούτσια. Οι γονείς της αλλά και οι συγγενείς της παρακαλούν, αν κάποιος την έχει δει, να ειδοποιήσει την αστυνομία, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Της μίλησε, την είπε, από πού είστε, πώς σε λένε, Στέλλα. Από πού είστε, από την Ελλάδα. Λέει, όλοι, και εγώ από την Ελλάδα είμαι, αλλά το χωριό σας πώς το λένε, Άγιο Πνεύμα. Λέει, και εγώ από το Άγιο Πνεύμα είμαι, αλλά δεν σε γνωρίζω. Λέει, είσαι ταλαιπωρημένη, έλα να σε πάω στο σπίτι σου. Όχι, εγώ λέει θα επιστρέψω όταν θέλω. Και λέει, έλα λέει να σε πάρω, ξέρω εγώ, αλλά με μιλούσε τόσο ευγενικά η κοπέλα, λέει, που δεν αντιλήφθηκα κάτι να είναι άρρωστη, ξέρω εγώ. Τώρα το πρόβλημα είναι, πρόεδρε, ότι μπορεί, δεν θα έχει νερό μαζί της, δεν θα έχει τροφή, οπότε λοιπόν, κινδυνεύει να πάθει κάτι άλλη, ναι, μια νύχτα εγώ, έξω. Αυτό που διαβεβαιώνω, ότι νερό υπάρχει, γιατί όλα από εδώ κάτω είναι αδρευτικά. Υπάρχουν αδρευτικά. Βρει, λέτε μόνο. Νερό θα βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που της λείπει είναι το φαΐ και τα φάρμακά της. Το πρωί την 50χρονη είδε ένας κάτοικος του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος και μίλησε μαζί της, αλλά η ίδια δεν θέλησε να τον ακολουθήσει. Από τότε τα ίχνη της έχουν χαθεί και παρότι συγγενείς και φίλοι έψαξαν όλη την αγροτική περιοχή γύρω από το χωριό, δεν στάθηκε δυνατό να την βρούνε. Μια φούστα, από ό,τι λένε, ότι μπλε με άσπρο. Καφέ, παπούτσια. Τώρα από πάνω τι μπλούζα φορούσε δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε οι ίδιοι θυμούνται τι φορούσε. Ναι, όχι. Πάλι. Αυτή ντύθηκε το βράδυ. Ντύθηκε μόνη της και έφυγε. Άλλαξε καλά δηλαδή. Όμως δεν πήρε ούτε λεφτά, δεν πήρε ούτε ταυτότητα, ούτε πορτοφόλι, τίποτα. Σηκώθηκε. Κινητό είχε μαζί της. Δεν είχε, όχι. Εάν κανένας κατέβαινε από το χωριό και πήγαινε προς Σέρας και την έβαλε στο αυτοκίνητό του και την κατέβασε στις Σέρες ή οπουδήποτε.
τον παρακαλώ να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, για να την κινητοποιηθούμε και να τη βρούμε. Μπορεί να έκανε το stop και να σταμάτησε κάποιος φιλότιμος να την πήρε με το αυτοκίνητό της και την κατέβασε σε αίρεση, οπουδήποτε την έχει κατεβάσει. Αν αυτό το γνωρίζει, να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Ο πρόεδρος του χωριού ειδοποίησε μέσω μεγαφώνου όλους τους κατοίκους του Αγίου Πνεύματος για το ότι αγνοείται η 50χρονη από χθες το πρωί. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί ούτε και σήμερα, αύριο το πρωί θα οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση έτσι ώστε να εντοπιστεί εγκαίρως. Κάνω έκκληση και στο χωριό μου, αν θέλει αύριο το πρωί, αν μέχρι αύριο το πρωί δεν βρεθεί, να γίνει μια μάζουξη, να κατεβούμε όλοι να χτινήσουμε την περιοχή. Εσείς βγάλατε ανακοίνωση και στα μεγάφωνα. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω, εφόσον πήρα την άδεια από τους γονείς και από την αστυνομία, ανακοίνωσα στο χωριό ότι χάθηκε η Στέλλα η Κακαρή και παρακαλώ όποιος μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βγει να ψάξει ή αν δει κάτι να ειδοποιήσει. Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Σουφλίου Αρδανίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 27χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 18 μη νόμιμους μετανάστες υπηκόους Πακιστάν. Ειδικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν οδηγεί γιοταχή φορτηγό με βρετανικές πινακίδες και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 18 μη νόμιμους μετανάστες. Η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 27χρονου περιλαμβάνει και το αδίκημα της πλαστογραφίας, καθώς κατήχε και επέδειξε στους αστυνομικούς ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας των αρχών της Ρουμανίας, το οποίο για κατασχέθηκε. Κατασχέθηκε επίσης το παραπάνω όχημα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε χωριό και την πόλη της Ξάνθης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης ένας 29χρονος ημεδαπός και ένας 36χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον 29χρονο στην Ξάνθη, διότι εντόπισαν στην κατοχή του μια χάρτινη συσκευασία με είδη ένδυσης, εντός της οποίας βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 870 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία όπου διαμένουν οι δύο δράστες σε χωριό της Ξάνθης, βρέθηκε ακόμη μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 1 γραμμαρίου, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στο χωριό και ο 36χρονος. Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης. Γυρίζουμε σελίδα. Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, αύριο. Η μέρα ύμνο στην Παναγία, την μητέρα όλων των χριστιανών, προσευχές, δεήσεις, οικεσίες των πιστών ακούγονται από τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια, ενώ τα περίπου 500 θεοτοκονήμια, οι ονομασίες και χαρακτηρισμοί που τις απέδωσε ο λαός, δηλώνουν τη λατρεία στο θείο πρόσωπό της. Αλλού μεγαλόχωρη και θαλασσοκρατούσα και αλλού γλυκοφιλούσα και βρεφοκρατούσα. Η Παναγία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των πιστών, δίνοντάς τους δύναμη και ελπίδα. Το μεγαλύτερο προσκύνημα κάθε χρόνο γίνεται στην Τίνο, με τους πιστούς γονιπετείς να φτάνουν στο ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Ο ιερός ναός Ευαγγελιστρίας χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η εικόνα θεωρείται από τους πιστούς θαυματουργή και γι' αυτό χιλιάδες πιστών κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το ναό. Και η κοσμοπολίτικη Πάρος αλλάζει πρόσωπο ανήμερα του 15 Αυγούστου με πρωταγωνιστή μία από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατονταπηλιανής στο λιμάνι της Παρικιάς. Στη Βόρεια Ελλάδα, πιστοί κατακλείζουν την Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, για την πανηγυρική γιορτή του 15 Αυγούστου. Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου, στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, κοντά στη τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και το Ευαγγέλιο. Χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ζουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Μετά τον Εσπερινό της παραμονής στις
14 Αυγούστου γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα, ενώ το πρωί της Παναγίας, 15 Αυγούστου, τελείται επίσημη δοξαστική λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί με τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα. Στην περιοχή μας και στο όρο Σπαγκαίο, πάρα πολλοί είναι οι πιστοί οι οποίοι προσέρχονται για την Παναγία την Οικοσιφήνισσα με την αχυροποίητο θαυματουργό εικόνα της, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας και είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο κατάφυτο Παγκαίο, σε υψόμετρο 753 μέτρων, βρίσκεται στα όρια των ομών Σερών Καβάλας, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη Δράμας. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βόρειο Ελλάδος. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ακού τις εικόνες με στη μουσική 93,5 Star FM. Το αστέρι της καρδιάς σου θα σ' ακολουθεί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων 14 Αυγούστου του 2016. 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την άνανδρη δολοφονία του Ελληνοκύπριου Σολομού Σολομού από τουρκικά πυρά, ενώ είχε σκαρφαλώσει στον ιστό της σημαίας στη νεκρή ζώνη στη Δερίνια. Τρεις μέρες μετά τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Τάσου Ισάκ στη νεκρή ζώνη της Δερίνιας, νεκρός πέφτει από τα τουρκικά πυρά, ενώ ήταν σκαρφαλωμένος στον ιστό της σημαίας ο ξάδελφός του. Ήταν μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 1996. Ήταν μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 1996. Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο, καθώς τρεις μέρες νωρίτερα είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από Τουρκοκυπρίους στη νεκρή ζώνη της Δερίνιας, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο, ο Τάσος Ισάκ. Μετά την κηδεία του, μια ομάδα παρισταμένων θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής, καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολομό Σολομού, ξάδελφος του Ισάκ. Η κατάσταση δεν άρχισε να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο Σολομού ξέφυγε από τους Κεανόκρανους και με ένα τσιγάρο στο στόμα άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας για να κατεβάσει την τουρκική σημαία, με τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει νεκρός, έχοντας δεχθεί τρεις πυροβολισμούς από την πλευρά των κατεχομένων. Ακολούθησαν και άλλοι πυροβολισμοί, με αρκετά άτομα να τραυματίζονται. Οι Τούρκοι σύνου σφαίρες ψυχρού παίξαν τρία άτομα περίπου. Είναι ψυχρή δολοφόνη. Εσείς προχωρήσατε στο έπαιξαν. Με αυτόματα πυροβόλια όπλα. Συνεχώς παίζουν τον κόσμο. Δεν έχουμε... Ένας τραυματίστηκε σοβαρά στο λαιμό από αυτόματων όπλων τους Τούρκους. Είχαμε... Νομίζω θα έχουμε νεκρούς πάλι. Φίλε μου, εγκλωβίσαν ορισμένους δικούς μας, οι ΟΗΕΔΕΣ μέσα, εξεκίνησαν την τουρκεβάλα τους και πιο καιρούς που κόψαν μέσα, είπα σου να τους στερήσουν όπως έκαμε τον Μαγαρίτη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κι άλλοι μέσα. Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν μέσα. Τραυματίες. Και ίσως να είναι και τραυματίες, διότι παίζαν 3-4. Ούτε την ειρηνευτική δύναμη δεν σέβονται. Δεν σέβονται την ειρηνευτική δύναμη, πυροβολήσανε United Men. Η κυπριακή αστυνομία, βασιζόμενη σε οπτικό υλικό, αναγνώρισε τους δράστες της δολοφονίας του, εκδίδοντας ένταλμα σύλληψης για 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Κενάν Ακίν, υπουργός του ψευδοκράτους, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού και πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Το 2004, μάλιστα, ο Ακίν παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που σκότωσε τον Σολομού, αλλά δικαιολογήθηκε ότι πήρε διαταγή από τον τότε διοικητή των κατοχικών δυνάμεων στο νησί. Ούτε ο Ακίν, ούτε κανένας άλλος από τους υπόλοιπους 4 εμπλεκόμενους στο περιστατικό συλλαμβάνεται ποτέ. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τη δολοφονία του Σολομού και επιδικάζει αποζημίωση στην οικογένειά του. Κρίθηκε ένοχη γιατί δεν προχώρησε στις απαιτούμενες έρευνες για να βρεθούν οι δράστες.
Πραγματικά φοβερές στιγμές τότε, 20 χρόνια μετά από την αποτρόπαιη δολοφονία του Σολομού Σολομού. Πάμε όμως στο σήμερα, κυρίες και κύριοι, και να χαιρετήσουμε από το δάσος των Κυργίων τον Αντιπεριφερειάρχη της Ράμας, τον κύριο Αργύρη Πατακάκη. Κύριε Πατακάκη. Καλησπέρα κύριε φιλευτέ. Εδώ από το περιαστικό δάσος των Κυργίων για άλλη μια φορά μια πυρκαγιά από αμέλεια, από ό,τι λένε οι κάτοικοι και από ό,τι λέει και η πυροσβεστική. Έτσι έχουμε κινητοποιήσει όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Γίνανε πάνω από 25 εναέριες πτήσεις και ρήψη νερού. Είχαμε τον συντονισμό του Περιφερειάρχη, του κυρίου Παυλίδη, αλλά και, και της πολιτικής προστασίας. Είμαστε εδώ από μόλις έχει εκδηλωθεί η φωτιά. Προσπαθούμε μετά, έφεραμε 7 μηχανήματα της υπηρεσίας μας αλλά και ιδιωτών για να κάνουμε ζώνες αντιπυρικές σε μια προσπάθεια η οποία η πυρκαγιά είναι ανεξέλεκτη και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος ελέγχεται. Πρέπει να τονίσουμε κύριε Πατακάκη ότι πρόσφατα σε μια συνεδρίαση που έγινε του συντονιστικού για θέματα αντιπυρικής προστασίας προκάλεσαν αίσθηση οι δηλώσεις σας ότι σχετικά και με το συντονισμό της κατάσβεσης στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών ότι αρκετές πυρκαγιές οφείλονται σε εμπρισμό και αυτό δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Ήταν πολύ σαφείς και οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις. Αυτά όμως προκύπτουν από την έρευνα την οποία έχει κάνει η πυροσβεστική. Δεν μπορεί σε μια περιοχή την ίδια στιγμή να υπάρχουν 7 και 8 εστίες πυρκαγιάς. Αυτά είναι όλα παιχνίδια τα οποία είναι και στημένα και επικίνδυνα. Θα πρέπει κάποτε και οι κτηνοτρόφοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν στην όλη αυτή προσπάθεια και όχι να γίνονται εμπρισμοί με σκοπιμότητες οι οποίες πολλές φορές δεν εξυπηρετούν και αυτά που θέλουν να πετύχουν για την βλάστηση εκεί στις περιοχές αυτές με νέο χορτάρι. Εμείς ήμασταν κάθετοι και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε πολύ έτσι, αυστηρά για να μπει μια τάξη. Σήμερα, από ό,τι λέω εδώ, οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που πήγανε να σβήσουν τη φωτιά ήταν 4 νεαροί οι οποίοι βάλανε κροτίδες, ανάψανε φωτιά και μετά η φωτιά ξέφυγε και έγιναν εξέλιγκτοι. Και έχουμε και αρκετές, πρέπει να πω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή και στο νομό Καβάλας και σε άλλες περιοχές. Και στην Κομωτινή είχαμε και στην Καβάλα, αλλά ευτυχώς είχαν καλό τέλος γιατί είναι υπό πλήρη έλεγχο. Αλλά εδώ η φωτιά, επειδή είναι σε ένα πανέμορφο πευκοδάσος και έχει και αέρα αρκετά δυνατό, μας δημιουργεί προβλήματα. Παρόλο που σας είπα ότι στο μεγαλύτερο μέρος είναι ελεγχόμενο. Μάλιστα, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο δηλαδή. Να παρακαλέσουμε τους συμπολίτες μας να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική όταν βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια φωτιά για να γίνεται άμεσα η επέμβαση, για να μην καταστρέψουμε ό,τι έχει μείνει στην περιοχή μας από τα όμορφα δάση που έχει τα περιαστικά αλλά και γενικότερα στον ορεινό όγκο. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πατακάκη. Και εγώ κύριε Φυλακτή, καλησπέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, είμαστε στο μέτωπο της φωτιάς και ευτυχώς φαίνεται ότι υπάρχει έλεγχος αυτή τη στιγμή της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά η προσοχή όλων είναι απαραίτητη. Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα. Μετά το φεστιβάλ Επιδαύρου σε περιοδεία σε όλη τη χώρα, Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Μπέζος, Πέτρος Φιλιππίδης παρουσιάζουν ένα νέο φιλόδοξο ανέβασμα του έργου του Αριστοφάνη Πλούτος. Στο κατάμεστο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων παρουσιάστηκε χθες για δεύτερη βραδιά ο Πλούτος, μια παράσταση που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη επικεντρώνει την ερμηνεία αυτής της αριστοφανικής κωμωδίας, ένα γεγονός που σχεδόν τις περισσότερες φορές παραβλέπεται, στο ότι ο ποιητής στο τέλος του έργου εγκαθιστά τον Θεό Πλούτο στο ίδιο το κράτος, δίνοντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν τον πραγματικό Πλούτο στις ιδέες και στις αξίες που ίσως έχουν χάσει. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Σταρ Βορείου Ελλάδος. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στο πλαίσιο του 59ου Φεστιβάλ Φιλίππων πραγματοποιήθηκε χθες η δεύτερη παράσταση της αριστοφανικής κωμωδίας «Πλούτος». Το έργο, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, έκλεψε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα των θεατών που κατέκλυσαν το Αρχαίο Θέατρο. Πρωταγωνιστές της παράστασης οι Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Μπέζος και Πέτρος Φιλιππίδης, οι οποίοι ενσάρκωσαν τους ήρωες του Αριστοφάνη, επικαιροποιώντας παράλληλα στοιχεία της παράστασης, παίρνοντας τροφή από την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Στόχος του σκηνοθέτη να επικεντρώσει την ερμηνεία αυτής της αριστοφανικής κομμωδίας σε ένα γεγονός που σχεδόν τις περισσότερες φορές παραβλέπεται. Στο ότι ο ποιητής στο τέλος του έργου εκαθιστά το θεό Πλούτο στο ίδιο το κράτος, δίνοντας έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα από τη στιγμή που όλα τα αναγκαία αγαθά θα είναι δημόσια, να αναζητήσουν τον πραγματικό πλούτο στις ιδέες και στις αξίες που ίσως έχουν ξεχάσει. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Όμιλος Σταρ. Τι κάνεις εσύ εκεί, ρε? Εγώ. Εσύ, ρε? Πεινάω. Αφού τρως, ρε? Ναι. Και εσύ εκεί να πεινάς? Ναι. Απ' την άλλη μεριά, τι ωφελεί να απελπιστούμε τώρα? Βέβαια. Θα έπρεπε να είχαμε απελπιστεί εδώ και χρόνια. Τώρα είναι πολύ αργά πια. Για ποιο πράγμα? Για να απελπιστούμε. Ποτέ δεν είναι αργά για απελπισία. Λε. Σίγουρα. Τι κάνουν μέσα αυτοί? Εσύ τι λες, παίζουν. Τι παίζουν? Θέατρο. Θέατρο είναι αυτό που παίζουν. Έτσι λέμε. Εμείς έξω. Έξω είμαστε τώρα. Εσύ τι λες, βλέπεις να είσαι μέσα. Να επιστρέψουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Πευκοδάσος των Κυργίων και να χαιρετήσουμε τον δήμαρχο του Δοξάτου, τον κύριο Δημήτρη Δαλακάκη, ο οποίος είναι εκεί. Κύριε δήμαρχε, καλό σας απόγευμα, όσο είναι δυνατόν να λέμε καλό απόγευμα αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα, κύριε Πλαρτέ. Δυστυχώς το απόγευμα δεν είναι πολύ καλό, γιατί μένεται εδώ μια πυρκαγιά στο Πευκοδάσος, το υπέροχο που έχουμε στα Κύρκια. Δυστυχώς όμως η επέμβαση και πυροσβεστικής ήταν άμεση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω στον χώρο μαζί με την πυροσβεστική. Έχουν μαζευτεί και οι κάτοικοι της περιοχής. Προσπαθούν όλοι να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά. Πόσο μεγάλη είναι η ζημιά, κύριε δήμαρχε? Να σας πω ότι εξαιτίας του ανέμου που επικρατεί, η αιτία της φωτιάς μετακινείται διαρκώς. Πριν από περίπου μισή ώρα υπήρχε ένας φόβος να καεί ένα σπίτι πάνω στα πηγάδια και υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία για τον οικισμό των πηγαδίων. Ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες της προσβεστικής και των κατοίκων, πέρασαν εν πάση περιπτώσει και δάμασαν την πυρκαγιά και έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα. Δεν πρέπει να πω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ φυσικά τους υπαλλήλους του Δήμου μας, αλλά και τον Δήμο Πρωτοζάνης, ο οποίος μαζί επικυρεί με εμάς να ελέγξει την πυρκαγιά. Εδώ τώρα τι γίνεται? Υπάρχει και αμέλεια, υπάρχουν και εμπρισμοί, κύριε δήμαρχε, γενικότερα το τελευταίο διάστημα σε πυρκαγιές? Κοιτάξτε, εμείς εμπρισμό μέσα στο καλοκαίρι στη δικιά μας περιοχή ή κάποια πυρκαγιά δεν είχαμε. Ακούστηκε εδώ οι κάτοικοι λένε ότι ήταν κάποια παιδιά τα οποία παίζανε με δυνατάκια και βεγγαλικά. Και δυστυχώς αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τα σωστά πράγματα που θα γίνουν, γιατί δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή την ώρα είναι υπό έλεγχο ή δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα? Κοιτάξτε, λόγω του ανέμου η πυρκαγιά αναζωπηρώνεται από μέρος σε μέρος, σβήνουν αιστείες και αναζωπηρώνεται μετά από λίγο, αλλά νομίζω ότι ειδικό στα πυροσβεστικά τα αεροπλάνα τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν, για οποία επικοινωνούν συνέχεια, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα, όπως και φυσικά με τις υπόλοιπες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει εγρήγορση φυσικά και προσπαθούν όλοι να μην δημιουργηθούν και νέες αιστείες. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Υπάρχει εγρήγορση και προσπαθούν όλοι να μην δημιουργηθούν και νέες αιστείες. Ναι, νομίζω ότι η πυροσβεστική τουλάχιστον, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι και οι κάτοικοι και οι εθελοντές προσπαθούν να κάνουν και κάνουν όντως το καλύτερο δυνατό. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε, δήμαρχε? Τίποτα, κύριε Φλαχτέ, με ειδοποιούν, πρέπει να προχωρήσουν να πάω λίγο προς την περιοχή του Ψηλού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τον Δήμαρχο του Δοξάτου. Ολοζώντανα φυσικά είμαστε εκεί και σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει στην πυρκαγιά στα Κύρια. Επιστροφή στα πολιτιστικά. Για άλλη μια χρονιά διοργανώθηκε στους Ιταγρούς το γνωστό Συναπάντεμαν. Είναι το 15ο στη σειρά και οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες με τη συμμετοχή πολλών ποντίων καλλιτεχνών, οι οποίοι με μοναδικό τρόπο πρωτοστατούν στη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης.
Διοργανωτές είναι ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνταγρών, η ποδοσφαιρική ομάδα της Δόξα Συνταγρών και ο Δήμος Προσοτσάνης. Χορηγός επικοινωνίας ο Σταρ Βορειοελλάδος. Είναι ένα ξεχωριστό για μένα, πάντα το λέω, μέρος και έχω πάρα πολλούς φίλους. Τους ευχαριστώ όλους που με τιμούν με την παρουσία τους όπου και αν είμαι, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Πιστεύω σήμερα θα είναι μια πάλι όπως όλες τις βραδιές, συν κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και άλλους πολλούς συναδέλφους που θα πλαισιώσουν την απόψινή μας βραδιά. Καλώς έρθετε στο χωρίο μου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Αγαπητοί συγχωριανοί, να σας καλωσορίσουμε στο 15ο συναπάντεμα Συνταγρινών. Συνεχίζουμε σήμερα τη δεύτερη μέρα εκδηλώσεων. Οι καλλιτέχνες που έχουμε δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Όλοι είναι γνωστοί και καταξιωμένοι. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφερθούμε στους υποστηρικτές του συλλόγου μας και βέβαια την τηλεόραση και το ραδιόφωνο Star Dramas. Να σας ευχηθούμε καλή διασκέδαση, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και να έχουμε πίστη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω κι εγώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Βλέπω ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι αρκετά μεγάλη σήμερα και μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο σύλλογο για όλη αυτή την διοργάνωση. Εύχομαι η βραδιά μας να είναι πολύ ωραία, θα είναι ωραία. Λίγο καιρός μας πέρδεψε, αλλά πάει καλά μέχρι στιγμής, όπως έχουμε μάθει. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται και από την προσέλευση του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλές επιτυχίες και σε εσάς, καλές προβολές. Να είστε καλά όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και χαρά στα σπίτια τους. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ, στο Σύλλογο εδώ στο Συνταγρών. Έχουμε φίλους εδώ και ο κόσμος είναι πολύ θερμός και ωραίος. Και θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά με όλους τους φίλους μας εδώ. Να είστε καλά.
kızdan acaba dinlenen Proto Mastoran vermen Proto Mastoran vermen To yer fira tuzlar ister Sen o singe muziki Na pati gen adamen Sen o singe muziki Na pati gen adamen Na pati gen adamen Στην ανακαίνιση ενός παλιού κτηρίου στην Καλλιβρύση προχωρεί ένας κάτοικος αφιλοκερδός ώστε να δημιουργηθεί ένας λαογραφικός χώρος με σκοπό να στεγάσει τα πλούσια παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής. Στο όνειρο αυτό ζητά τη συνδρομή των κατοίκων ώστε να πάρει σάρκα και οστά. Έτσι στήθηκε ένα καλλιβρυσιώτικο γλέντι και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Να σημειωθεί ότι το κτίριο είναι δημόσιο, αλλά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων είναι δύσκολο να ανακαινιστεί αλλά και επικίνδυνο για τους κατοίκους. Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Σίδου. Το κτίριο που είναι σύμβολο του χωριού είναι ένα κτίριο που αγαπάμε, είναι ένα κτίριο που θα ομορφαίνει την πλατεία, να ξέρετε, και θα έρχεστε κάθε χρόνο, θα βλέπετε το κτίριο και θα θαυμάζετε, θα φύγει αυτό που βλέπετε σχημιά του. Αυτή η υπόθεση πλέον πάει καλλιβρυσιώτικη, το αναλαμβάνουμε εμείς, θα το τελειώσουμε εμείς. Στο πλευρό μας είναι ο Δήμαρχος, θα μας δώσει ό,τι υλικό χρειάζεται. Δεν θέλω να το διατυμπανίζουμε παντού, γιατί το κτίριο είναι σε κρεμότητα όσο αφορά η διαδικασία του κτιρίου. Αλλά είμαστε απόψε όλοι στο πλευρό του Μίμη. Καλά έκανε και το ξεκίνησε ένας τρελός ρομαντικός στην Καλλιβρύση. Είμαστε στο πλευρό του, θα το τελειώσουμε. Όσο αφορά το χωριό μας, κάθε χρόνο παίρνουμε 10 χιλιάρικα σάτα. Αυτά είναι τα λεφτά, αγαπητοί χωριανοί, για το χωριό μας. Φέτος κάναμε τα νεκροταφεία. Του χρόνου θα κάνουμε κάτι άλλο. Η υπόσχεσή μου και γνώμη μου είναι κάθε χρόνο να βάζουμε 2-3 χιλιάρικα να κάνουμε ένα πάτωμα. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε γλέντι σε αυτή τη γειτονιά? Μια ζωή. Κάποτε εδώ ήταν το επίκεντρο του χωριού, εδώ γλεντούσατε, εδώ οι γάμοι, βαφτίσια, όλα εδώ. Εσείς θυμάστε αυτή τη γειτονιά με κόσμο να έσπιζε ζωή? Άρα η σημερινή βραδιά θυμάστε τα νιάτα σας. Τα νιάτα, όπως βλέπετε, ο κόσμος εδώ ήρθε, περιμέναμε λιγότερο και περισσότερο ήρθαν. Πραγματικά ο κόσμος ήρθε με αγάπη αυτό που ζητάμε, ένα καλό κτίριο, ένα κτίριο το σύμβολο του χωριού. Απαιτούμε για ένα καλύτερο κτίριο. Δεν μπορεί ένα κτίριο εδώ και 45 χρόνια να το βλέπουμε με μια σε άθλια κατάσταση. Εδώ δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τη μυρωδιά του. Το κτίριο πλέον δεν αντέχει, το παραπέντε το ξεκινάω. Και αν δεν προχωρήσει αυτό το χρόνο,
Φέτος το κτίριο δεν μπορεί να περιμένει τον άλλο χρόνο. Το κτίριο θα καταρρεύσει. Το Αιγαίο Πέλαγος και το σύμπλεγμα των Κυκλάδων αποτελούν κυρίαρχο τουριστικό προορισμό για πολλούς επισκέπτες που επιλέγουν νησιώτικες διακοπές κατά τους θερινούς μήνες. Ξεχωριστοί προορισμοί η Σύφνος και η Σέριφος, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται από τις καταγάλανες παραλίες και την κοσμοπολίτικη ζωή, ενώ τη δεύτερη, τη Σέριφο δηλαδή, να διακρίνεται για τους ήρεμους ρυθμούς και την προσεγμένη τουριστική ανάπτυξη που συμβάλλουν στη διατήρηση της αναλύωτης ομορφιάς του νησιού. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε το διπορικό της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος στη Σέριφο και τη Σύφνο του Νίκου του Κιωσέ, παρακολουθώντας εικόνες από την κυκλαδίτικη ομορφιά. Η Σέριφος είναι αρχιετυπικό κυκλαδίτικο νησί που διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό προφίλ ανάπτυξης παρότι είχε άνετη πρόσβαση από Αθήνα με πλοία και ταχύπλοα και διαθέτει μία από τις ομορφότερες χώρες του Αιγαίου. Το δυνατό χαρτί της, εκτός από τη χώρα, είναι οι δεκάδες παραλίες της, πολλές από τις οποίες δεν είναι οργανωμένες και παραμένουν σχετικά παρθένες. Το μικρό νησί των Κυκλάδων, που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του με την άγρια ομορφιά των ορεινών όγκων του και την γοητευτική νησιώτικη όψη του παραδοσιακού οικισμού της χώρας, βρίσκεται ανάμεσα στη Κύθνο και τη Σύφνο και έχει έκταση 70 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Σέριφο. Η Σέριφος είναι νησί του Αιγαίου Πελάγους, το οποίο ανήκει στις Κυκλάδες. Μπορεί το χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού να αριθμούν περίπου τους 1450. Ωστόσο το καλοκαίρι το συγκεκριμένο νησί των Κυκλάδων σφίζει από το ΙΕ. Εκατοντάδες είναι οι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται τις παραλίες του νησιού, φημισμένες παραλίες και απολαμβάνουν τα τοπία. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η χώρα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 200 μέτρων, ενώ εμείς βρισκόμαστε στο λιβάδι. Εδώ που βρίσκεται και το λιμάνι του νησιού, το οποίο ιδιαιτέρως στις βραδινές ώρες σφίζει από ζωή και περίπατο. Πολλοί είναι οι επισκέπτες οι οποίοι περιηγούνται στα διάφορα μαγαζιά, λατρεύουν τόσο τη γαστρονομία του νησιού όσο και τα αξιοθέατα τα οποία μπορεί και προσφέρει. Στη Σέριφο γυμνοί λόφοι, έφορες κοιλάδες, όρμοι και απέραντες ακτές συνθέτουν το φυσικό μεγαλείο του νησιού, ενώ οι γραφικοί οικισμοί με τη χαρακτηριστική νησιώτικη αρχιτεκτονική προσθέτουν τη δική τους λάμψη στο ονειρωμένο σκηνικό του τοπίο. Η Σέριφος, παρόλο που είναι μικρό νησί, διαθέτει πολλές παραλίες και για κάθε γούστο. Παραλίες στη Σέριφο θα βρείτε γύρω-γύρω σε όλο το νησί, αλλά και ακόμη δίπλα στο λιμάνι. Οι περισσότερες παραλίες είναι εύκολα προσβάσιμες, αλλά υπάρχουν και μερικές που θα τις προσεγγίσετε μέσω χωματόδρομου μετά από αρκετό περπάτημα ή μόνο με σκάφη. Η ζωή στο λιβάδι, το λιμάνι στην ανατολική πλευρά της Σερίφου, κινείται κυκλικά γύρω από τον μικρό απάνεμο κόλπο και μπορείς άνετα να βάλεις στοίχημα και να το κερδίσεις για το πόση ώρα μπορείς να κάτσεις στην αμμουδιά κάτω από τα αλμυρίκια. Και από την ηνεμία που επικρατεί στη Σέριφο, μεταφερόμαστε με την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος στη Σύφνο, όπου σύμφωνα και με την Aegean Speedlines που εξυπηρετεί τις γραμμές Πειραιάς, Σέριφος, Σύφνο, Μήλο, είναι έντονη η τουριστική κίνηση και φέτος τα κυκλαδίτικα αυτά νησιά, με πολλούς επισκέπτες, να επιλέγουν το κυκλαδίτικο αέρα, τα γαλανόλευκα σπίτια που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των νησιών και τις παραλίες όπου με τα καταγάλανα νερά είναι παγκοσμίως φημισμένες. Η Σύφνος είναι από τα πιο πλούσια σε λαϊκή παράδοση, ιστορία, χρώμα, γραφικότητα αλλά και τοπικές γεύσεις νησιά των Κυκλάδων, η οποία προσφέρεται για όσους δεν αρκούνται απλώς στις χρυσές αμμουδιές. Τα παραδοσιακά χωριά, με το κυρίαρχο λευκό, τα ανθισμένα παρτέρια, τους πέτρινους ανεμόμυλους και τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ατμοσφαιρικές διακοπές. Ο δήμαρχος του νησιού Ανδρέας Μπαμπούνης, μιλώντας στην τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Σύφνος αποτελεί κυρίαρχο κυκλαδίτικο προορισμό. Είναι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο νησί μας. Γιατί από τη Βόρεια Ελλάδα να έρθει στην Σύφνο είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό. Να πούμε ότι η Σύφνος είναι ένα νησί που πραγματικά για εμάς είναι ένας ιδανικός προορισμός, μαγνητίζει τον επισκέπτη και πραγματικά ικανοποιεί και το πιο απαιτητικό. Και αυτό γιατί το λέω. Από τη μία συνδυάζει την ήρεμη ζωή. Έχουμε πεντακάθαρες παραλίες, δύο εξ αυτών, η Καμάρης και ο Πλατιγιαλός. Έχουν βραβευτεί τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια με την γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαύσει το φαγητό του. Γιατί ξέρετε, εδώ τα εδέσματα στο νησί μας είναι σε αυθονία. Ο μεγάλος αρχιμάγειρας ο Νικόλος της Ελεμεντές ήταν Σύφνιος στην καταγωγή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πλούσια, πάρα πολύ γευστικά. Απ' την άλλη, βέβαια, συνδυάζει και την έντονη νυχτερινή ζωή που θέλουν η νεολαία, που θέλουν τα παιδιά μας στο στενό της Απολωνίας, στην πρωτεύουσα του νησιού. Όπου εκεί υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή με τα μπαράκια, με τα κέντρα διασκέδασης, με τα εμπορικά καταστήματα. Και συνδυάζει, θα έλεγα, και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία
έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, με τις τέχνες, με τα γράμματα. Έχουμε το κάστρο που είναι ο πιο παραδοσιακός οικισμός της Ύφνου, χτισμένος πάνω σε ένα παλιό κάστρο και ήταν η πρωτεύουσα του νησιού μας τα πρώτα χρόνια. Στο οποίο υπάρχει το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο αν θέλετε προβάλλει και τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί στην περιοχή. Ακριβώς. Η Σύφνος έχει ένα πλούσιο αρχαιολογικό χώρο, όχι μόνο στο μουσείο του κάστρου. Υπάρχει ο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα, μια ακρόπολη η οποία είναι από τον 6ο αιώνα π.Χ. από τις πρώτες ακροπόλεις στην Ελλάδα, όπου είναι χτισμένη στον ομώνυμο ναό μια τεράστια ακρόπολη και αυτή η ακρόπολη ήταν για να προστατεύει τότε τους ανθρώπους από τους πειρατές που ερχόταν τότε στο νησί. Έχει πάρα πολλά μεγάλα ιστορικά μνημεία και πολλές εκκλησίες. Υπάρχει φήμη ότι το νησί μας έχει 365 εκκλησίες, μία για κάθε μέρα του χρόνου. Στην πράξη είναι 236, όπου γίνονται πάρα πολύ όμορφα πανηγύρια. Όταν γιορτάζει ο κάθε Άγιος, υπάρχει ένας πανηγυράς ο οποίος έχει την υποχρέωση να έχει την εικόνα όλο το χρόνο στο σπίτι του και τη μέρα που είναι το πανηγύρι φροντίζει να υπάρχουν πλούσια δέσματα, να κεράσει τους επισκέπτες μετά τον εσπερινό, φροντίζει για τον εφορεπισμό της εκκλησίας και γενικά είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να τηρήσουμε την παράδοση που έχουμε σαν Σύφνος. Εμείς και μιλάμε για θέματα έτσι τουρισμού και προβολής της Σύφνου, έχουμε αναδείξει πάρα πολύ και τον περιπατητικό τουρισμό, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε τις περιπατητικές μορφές τουρισμού, να μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται όχι μόνο Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά και περιόδους που το νησί δεν είναι γεμάτο από κόσμο, όπως είναι ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Σε ποια σημεία του νησιού γίνονται προσπάθειες ώστε να αναδειχθεί ο περιπατικός τουρισμός, Δήμαρχε? Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια σε συνεργασία του Δήμου Σύφνου με την εταιρεία Paths of Greece του Φίβου Τσαραβόπουλου, ένας εξαιρετικός συνεργάτης του Δήμου. Έχουμε καθαρίσει, σημάνει και σηματοδοτήσει ένα δίκτυο μονοπατιών περίπου στα 105 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 19 διαδρομές, όπου επεκτείνονται σε όλο το νησί. Ξεκινάνε από το βόρειο τμήμα και φτάνουν μέχρι το νότιο τμήμα, από τη Χερόνησο μέχρι και το Βαθύ. Όπου εκεί λοιπόν ο περιπατητής μπορεί να δει τα ιστορικά μνημεία που έχει σε κάθε διαδρομή, μπορεί να δει τα ξοκλήσια, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και έχουμε πρωτοπορήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα θα σας πω μόνο, ότι η μεγάλη εταιρεία η Google, μέσω του Google Trail και της εφαρμογής αυτής, μπορεί κάποιος επισκέπτης που θέλει να έρθει στο νησί, πριν έρθει στη Σύφνο, μέσω από το διαδίκτυο, να περπατήσει και να δει τα μονοπάτια μας σε τρισδιάστατη μορφή. Κάτι το οποίο είναι το πρώτο νησί που έχει γίνει στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν για μας ιδιαίτερα σημαντικό. Προβάλλουμε βέβαια αυτή τη δυνατότητα που έχει επισκέπτης και ήδη και πέρυσι και φέτος έχουμε αύξηση, θα έλεγα, στο διπλάσιο των περιπατητών. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεδιατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια και καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες από σήμερα. Γεια σας.